Με συγχωρείτε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να υποθούν. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη αναδιήμερο ή μέρα παραμέρα για μια πολιτική δικαίωση που νιώθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν εκπλήσωμαι από τον χρόνο, ούτε σήμερα ούτε προχθές που ήταν συνόλο 47 λεπτά, διότι θυμάμαι το απίστευτο ρεκόρ των 76 λεπτών πρωτομιλία για τα υποβρύχια. Και με αυτή την έννοια, εγώ τουλάχιστον που ήμουν και στην προηγούμενη Βουλή, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Όσο χρόνο χρειάζεται κανείς για να μπορέσει να βγάλει την αλήθεια του, ας την χρησιμοποιεί. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάμε για ρευστότητα τραπεζών, ρευστότητα του δημοσίου, τα ιδιωτικά χρέη, τα προβλήματα που έχει τώρα η οικονομία, όταν είναι σαφέστατο γεγονός ότι μπήκαμε με ένα χρέος και το γνωρίζετε άριστα. Ήτανε το κρατικό χρέος η χώρα μας, δεν είχε τραπεζικό πρόβλημα, δεν είχε τοξικά παράγωγα, ούτε πρόβλημα ιδιωτικού χρέους. Γνωστά δεν είναι αυτά, όλοι δεν συμφωνούμε σε αυτό. Και βγαίνουμε, δηλαδή δεν βγαίνουμε, μετά από 5 χρόνια, με 3 χρέη. Αυτά τα οποία περιγράψατε εδώ πέρα. Ακούστηκαν προηγούμενα και από τον προλαλήσαν. Όσο είναι το ΕΠ, είναι πλέον το ιδιωτικό χρέος. Το τραπεζικό τομέας έχει φάει, έχει διωγγωθεί, έχει ξανασυρρυκνωθεί και έχει πρόβλημα, ενώ δεν είχε πρόβλημα μπαίνοντας στην κρίση. Και ταυτόχρονα το χρέος μας έχει εκτοξευτεί το κρατικό. Επ' αυτού που είναι γεγονός, αριθμοί, δεν λέμε τίποτα. Και δείχνουμε το δάκτυλο σε μια νέα κυβέρνηση που ήρθε με άλλο πρόγραμμα και διεκδικεί το άλλο πρόγραμμα. Δεύτερο, είναι δυνατόν να μας λέτε για δεσμεύσεις, για διαπλοκή, για εξαρτήσεις. Ξέρετε όλοι και ξέρουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα ότι εμείς έχουμε πολλά κακά, διότι δεν είχαμε εμπειρία από θέματα διακυβέρνησης, εξουσίας, άλλα ζητήματα μιας πορείας ηλικιώδους, θα έλεγε κανείς, για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, αδυναμίες μεγάλες. Έχουμε τουλάχιστον ένα καλό, το ότι δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας, από το εσωτερικό ή από το εξωτερικό, που θα μας πάρει τηλέφωνο ή θα μας πει κατά μόνας ή συλλογικά ότι ρε φίλε, άστο τώρα, αφού τότε κάναμε αυτό, αφού έτσι αλλιώς, κανένας. Δεν υπάρχει. Και ελπίζω, το λέω ευθύτατα, να μην υπάρξει. Ούτε στο προσεχές διάστημα, ούτε στο τέλος. Δεν το λέω αυτό στο όνομα της ηθικής και της αμέμου του αριστεράς και των άλλων των κακών. Το λέω με την έννοια ακριβώς της αυτοσυνείδησης που όλοι οι χώροι έχουν μέσα και από την κρίση που περάσαμε ως χώρα. Από εκεί πέρα το ότι εμείς θεωρούμε ότι οι αξίες μας, ας πούμε, είναι αδιαπραγμάτευτα, αυτά είναι για τα δικά μας, πιστεύω, και για τα δικά μας ακροατήρια. Ακούσατε, είτε σε αυτή τη συζήτηση που είναι μέχρι 3,5 ώρα το πρωί, είτε στα χαρτιά που υπάρχουν αυτά που έστειλε την επιστολή ο Υπουργός Οικονομικών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ή οτιδήποτε, σε ό,τι έχει υπάρξει μέχρι τώρα, να γίνονται αναφορές σε συντάξεις, μισθούς, φορολογία, ασφαλιστικό, λιτότητα, εκποίηση πλούτου, εκποίηση στρατηγικών τομέων της χώρας. Φέρτε τα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε πως είναι μια μεγάλη πραγματική κόκκινη γραμμή, είχε ονομαστεί επί των ημερών σας, μην τον ονομάσουμε έτσι. Υπάρχουν υποχωρήσεις πάνω σε αυτά τα μείζωνα ζητήματα που συγκροτούν το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα. Έχει αναδειχθεί κοινωνικό ζήτημα στη χώρα μετά από αυτά τα 5 χρόνια, με βάση αυτές τις επικεφαλίδες και τους δείκτες. Έχουμε κάνει κάποια υποχώρηση σε αυτά τα πράγματα, έχουμε μπει σε μια λειτουργία ανάληψης δεσμεύσεων, μέτρων, αξιολόγησης μνημονιακών δεσμεύσεων. Ελπίζω και πάλι το ελπίζω, λέω, ότι δεν θα γίνει δυνατόν αυτή η κυβέρνηση, εμείς, αυτή η Βουλή, να υπογράψουμε ή να συμφωνήσουμε ή να εφαρμόσουμε πράγματα που να έχουν σχέση με αυτές τις επικεφαλίδες.
Αυτή είναι λοιπόν μια άλλη αδύρυτη πραγματικότητα. Στο έδαφος των πραγματικών ζητημάτων και γεγονότων, τα οποία όλοι τα ξέρουμε. Λέτε, είπε ο κύριος συντονισμένα την προσπάθεια ώστε να γίνει. Στο δείπνο το οποίο συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας και μάλιστα και ο κύριος Πικραμένος ήταν σε δείπνο, ήταν και ο ίδιος σε δείπνο και τα... Καλά είμαστε τώρα, έχουμε καταλάβει. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε, τόσο η πολιτική μικρότητα μας τυφλώνει. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπήκαμε σε ένα πεδίο μετά από 2 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης με μπρος πίσω, σε ένα πεδίο ουσιαστικής πολιτικής διαπραγμάτευσης πάνω στα τρέχοντα και χέοντα, ας πούμε, ζητήματα. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε. Λένε, παιχνίδι λέει με το χαμένο χρόνο. Τι έγινε, τα άκουσα και προηγούμενα. Ένας μήνας χάθηκε, γυρίσαμε λέει στις 20 Φλεβάρι. Το λέγανε και κάτι παπαγάλι το πρωί στα μίντια. Σοβαρά, εκεί γυρίσαμε. Αυτό έχετε καταλάβει. Γυρίσαμε στη συνέχιση του μνημονίου, στην αξιολόγηση, στην πέμπτη αξιολόγηση, στα νέα μέτρα. Αυτό έχετε καταλάβει ότι ένα μήνα μετά έγινε. Και είμαστε και φιλοαμερικάνοι. Γιατί? Διότι παρακολουθούμε, ενισχύουμε, φουντώνουμε τη συζήτηση και πέραν του αθλητικού και μέσα στην Ευρώπη γύρω από το τρέχον σκληρό ζήτημα, σκληρό δίλημα, δηλαδή συνέχιση ή όχι της λιτότητας, ανάπτυξη εναλλακτικής πολιτικής, εναλλακτικής στρατηγικής, έτσι ώστε οι κοινωνίες, οι λαοί, οι εργαζόμενοι να αναπνεύσουν. Και έτσι ώστε η κρίση να πληρωθεί επιτέλους από αυτούς που τη δημιούργησαν και όχι από αυτούς που την υπέστησαν. Και διότι θέσαμε το ζήτημα και ετέθηκε, συζητιέται δημοσίως και συζητιέται και μέχρι τις 3.30 ώρα το πρωί. Σιγά μην τρώγανε μέχρι τις 3.30 ώρα το πρωί από τις 10 και 20. Αυτό κατάλαβα προηγούμενα, ακούγα. Αυτό θα καταλάβαινε κάποιος, ας πούμε. Ετέθη το ζήτημα οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, που ήταν η προμετωπίδα των μεγάλων κινημάτων. Ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο της συνέλευσης του νεοφιλελεύθερου παγκοσμιοποιημένου σημερινού καπιταλιστικού συστήματος στις αρχές του νέου αιώνα σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν είναι πραγματικότητες, αυτά δεν σας συνεγείρουν, δεν σας ερεθίζουν, δεν λέω να σας συγκλονίσουν. Λογικό είναι να συγκλονίζουν, ας πούμε, εμάς, δυνάμεις κοινωνικές, λαϊκές που τα πολεμήσαν. Και επιτρέψτε μου επ' αυτού ένα σχόλιο για σας, κύριε Πρόεδρε του Ποταμιού. Λυπάμαι και εκπλήσωμαι γιατί προσχωρήσατε σε μια πολιτική σοκ και δέος με αυτά που είπατε. Και δεν είναι θέμα εξυπνάδας, ποιος τα είπε, λογοτεχνική αδεία ενδεχομένως σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή του βίου του. Εσείς τα είπατε από του βήματος της Βουλής με ακροατές όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Φοβάμαι ότι επικαλείστε έναν μελλοντικό εφιάλτη και λυπάμαι, λέω, για να καλύψετε, για τη χώρα που δεν θα έρθει ποτέ αυτός ο εφιάλτης, για να καλύψετε αφενός την παντελή απουσία του χώρου σας από τα κινήματα και τις αντιστάσεις τα 5 προηγούμενα χρόνια απέναντι σε αυτές τις άθλιες πολιτικές που δημιούργησαν το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα, και αφετέρου την παντελή έλλειψη από μέρους σας κριτικής στον πραγματικό εφιάλτη που ζει σήμερα η χώρα ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόστηκαν από μια Βουλή στην οποία εσείς δεν είχατε παρουσία ως κόμμα. Τώρα με την ψήφο του λαού έχετε παρουσία ως κόμμα. Μεγαλύτερη προσοχή. Δεν είναι εκπομπή εδώ πέρα στην οποία πραγματικά έχετε γράψει ιστορία, θα έλεγα και με θετικό πρόσημο, στο επάγγελμά σας, όπως και άλλοι επαγγελματίες εδώ. Εδώ δεν είναι εκπομπή. Δεν είναι ξυπλακισμοί. Δεν παίζει κανείς με τον εφιάλτη της χώρας. Δεν παίζει κανείς με τον εφιάλτη στη χώρα. Τι θα γίνει ο Αρμαγεδόνας, κύριε Ελικούδη, λίγο σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μας λέτε. Ναι. Βεβαίως. Είπα, ακούστηκε προηγούμενα και το λέω διότι αρκετοί συνάδελφοι ίσως δεν το γνωρίζουν, για την παράδοση των 11 δις, μην το επαναλάβετε,
από πλευράς με ανοχή, λέει, της ελληνικής κυβέρνησης του τάφχη σίγμα, ενώ θα ήταν στη διάθεση για χρησιμοποίηση από το ελληνικό πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, μην το επαναλάβετε. Καλέστε τη διοίκηση του τάφχη σίγμα ή οποιοδήποτε άλλον και συζητήστε για το συνολικό ποσό, δεν λέω περισσότερα, για το ποσό που έφυγε στην αρχή, για το ποσό που έφυγε σήμερα, για τη δυνατότητα που έχει ακόμα η χώρα με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμφωνίας μέρος αυτού του προγράμματος να επανέλθει στη χώρα και να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι πράγματα που μπορεί να τίθενται με τον τρόπο τον ανεύθυνο που ετέθησαν. Διότι θυμηθείτε επί μήνες, όταν εμείς θεωρούσαμε και το πιστεύουμε ότι τα 2 δις από αυτά θα μπορούσαν για τον τραπεζικό τομέα, για τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας να χρησιμοποιηθούν, πώς τότε που υποτίθεται πως είχατε το κλειδί του τάφχη σίγμα για τις τραπέζες της Ελλάδας, μας λέγατε από εδώ σε καμία περίπτωση. Αποκλείεται. Αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκεί. Είναι απ' έξω. Αν έρθει μόνο απ' έξω, η εντολή θα χρησιμοποιηθούν. Σήμερα μας εγκαλείτε. Μήπως χάσαμε κανένα ευρώ και δεν το καταλάβαμε, να αναλάβουμε την ευθύνη. Λοιπόν, η Ελλάδα θα ακολουθήσει, η χώρα μας θα ακολουθήσει, η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τις μεταρρυθμίσεις που επιλέγει. Αυτό που ψηφίσαμε προχθές, αυτά που θα ψηφίσουμε σήμερα, και χαιρετίζουμε και το χαιρετήσαμε από προχθές που υπήρξε ευρύτερη και ευρύτατη σύμπνοια, τα άλλα νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει, τα άλλα νομοσχέδια που ετοιμάζονται, έτσι ώστε ο λαός μας να ορθοποδήσει στις δεσμεύσεις μας που αφορούν στο κοινωνικό ζήτημα και στον αναπροσανατολισμό της χώρας, θα είμαστε πλήρως σωστοί. Δεν είπατε μία κουβέντα που επί 2 μήνες, επειδή λέτε στέγνωση αγορά, μα η χώρα μας πληρώνει ατελείωτα όλες τις δεσμεύσεις που καταναλάβει. Μέχρι τα φαντ που το PSI του κυρίου Βενιζέλου δεν είχαν δεχθεί να μπουν μέσα για να πληρωθούν τότε με κούρεμα. Τα πληρώσαμε όλα. Γιατί στέγνωση αγορά? Επειδή υπήρξαν τίποτε ΣΥΡΙΖΕΙ που πήγανε και πήρανε τα λεφτά από τις τράπεζες? Όχι βέβαια. Στέγνωση αγορά διότι η χώρα μονομερός, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, πλήρωσε και πληρώνει μέχρι και το τελευταίο λεπτό του ευρώ, ακριβώς για να έχουμε την αξιοπιστία, τη φερεγκιότητα και προς το λαό και διεθνώς να πάμε και να πούμε, όπως και λέμε, η μονομερής προσπάθεια από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης λίγη, έχει χρόνο και προθεσμία, και νομίζω ότι ως προς τούτο η συμφωνία που πετεύχθη στις 3.30 ώρα το πρωί είναι πολύ θετική. Αυτή η μονομερής προσπάθεια λίγη στις ίδιες ράγες από κοινού μπορεί να βρεθούν λύσεις, έτσι ώστε και η ρευστότητα να αποκατασταθεί και να πάμε σε συμφωνία στο καλοκαίρι και για το χρέος και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι.